Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτό το χαιρετισμό από κάποιο άλλο γεγονός πέραν των όσων συμβαίνουν ξανά στην Παλαιστίνη. Οργή και μίσος για το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης των κρίσεων και των πολέμων. Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να νιώθει ένας νέος άνθρωπος, βλέποντας τις απάνθρωπες εικόνες εκτοπισμού και δολοφονιών αμάχων γυναικών και παιδιών. Εκφράζουμε ξανά την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Καλούμε τους νέους της χώρας μας να καταδικάσουν το έγκλημα που στηρίζεται φαρδιά πλατιά από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις τους. Να καταδικάσουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ονομάζει τις δολοφονίες δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Να καταδικάσει τον υποκριτή ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση απογείωσε την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και ξαφνικά ανακάλυψε ότι το πρόβλημα είναι ο ακροδεξιός Νετανιάχου. Αυτή την ώρα που φορτώνουν τη Λάρισα και τη Σούδα με όπλα, την ώρα που στην Αλεξανδρούπολη διεξάγεται η πρόβα πολέμου Defender Europe 2021, που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανανεώνει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις βάσεις, χιλιάδες νέοι σε όλη τη χώρα συμμετέχουν στις διαδηλώσεις κατά δίκης των υπεριαλιστικών σχεδίων. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί η σημερινή συγκέντρωση είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων ενάντια στο άθλιο νομοσχέδιο που μας καταδικάζει σε δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, διότι αυτό επιβάλλουν τα κέρδη των μονοπωλίων. Γιατί αστικές κυβερνήσεις της Ελλάδας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα η Νέα Δημοκρατία, έχουν κηρύξει τον πόλεμο τόσο στο λαό μας, καταδικάζοντάς τον στη φτώχεια, όσο και στους άλλους λαούς, εξυπηρετώντας όλα τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Σας καλούμε όλους να μην επιτρέψετε να περάσει η μαύρη προπαγάνδα των κυβερνήσεων που ταυτίζει τα συμφέροντα του λαού μας με τις ανάγκες των λίγων. Να μην περάσει η μαύρη προπαγάνδα που λέει πως η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας στο ΝΑΤΟ ενισχύει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και συμβάλλει στην ευημερία του λαού μας. Σας καλούμε να κρίνετε με βάση τη ζωή σας. Οι αποδείξεις είναι πλέον πολλές και ακλόνητες, ακόμα και για τους πιο δύσπιστους. Μπορούνε μήπως αυτοί που εξαπολύουν τον πόλεμο να εξασφαλίσουν την ειρήνη στο λαό μας? Η ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ που έχει η χώρα μας εξασφάλισε τα κυριαρχικά της δικαιώματα τόσο απέναντι στην αστική τάξη της Τουρκίας, όσο και απέναντι στα σχέδια της ελληνικής αστικής τάξης που τα παζαρεύει προκειμένου να είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ? Μία χώρα κρίκος όπως η δική μας για τα πολεμικά σχέδια είναι στοχοποιημένη από τους εχθρούς του ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Οι βάσεις που με καμάρι φυτρώνουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα σε όλη τη χώρα είναι στοχοποιημένες, ναι ή όχι? Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τις μεταφορές με τα κύματα τουριστών και αεροπλάνων και κρουαζιερόπλοιων που φτάνουν στην Ελλάδα, είδαμε μήπως ευημερία ή το εισόδημά μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα να ισοπεδώνονται? Οι μαθητές που για άλλη μια φορά έρχεστε αντιμέτωποι με το άνοιγμα των σχολείων χωρίς μέτρα προστασίας, με την απόσυρση ακόμα και αυτών των ελάχιστων μέτρων που είχαν ανακοινωθεί, βλέπετε βελτίωση του σχολείου? Ή βλέπετε τράπεζες θεμάτων? Βλέπετε κατάργηση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και νέους ταξικούς φραγμούς? Οι φοιτητές στα κλειστά εδώ και ένα χρόνο πανεπιστήμια, με την υποχρηματοδότηση και την ιδιωτικοποίηση, βλέπετε κάποια αναβάθμιση? Ή είδαμε γενίκευση των διδάκτρων, να καταργούνται σχολές, να μειώνεται προσωπικό? Οι στρατιώτες σε συνθήκες πανδημίας, όπου δισεκατομμύρια δολάρια δίνουν οι κυβερνήσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα, είδατε τη ζωή σας να βελτιώνεται? Ή συνεχίζετε να ζείτε με 8 ευρώ το μήνα σε στρατόπεδα που ο κορονοϊός κάνει πάρτι? Είδατε να κατοχυρώνονται τα υποτιθέμενα δημοκρατικά ιδεώδη της Συμμαχίας και των χωρών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ? Ή μήπως είδατε να προσπαθούν να σας φημώσουν όπως προσπαθούν να φημώσουν το στρατιώτη που διεκδικεί στοιχειώδη μέτρα προστασίας της υγείας? Το λέμε ξανά και από εδώ, δεν φοβόμαστε. Αυτός που φοβάται και έχει δίκιο να φοβάται είναι η αστική τάξη. Γιατί ξέρει ότι ο αγώνας μας μπορεί να έχει αποτελέσματα και έχει αποτελέσματα. Όσοι ακόμα έχετε αμφιβολίες γι' αυτό, σας καλούμε να σκεφτείτε. Για ποιο λόγο
η κυβέρνηση αρνείται να συναντήσει τους φορείς του λαϊκού κινήματος. Για ποιο λόγο επισκέπτεται σαν τον κλέφτη τα σχολεία, προκειμένου οι κάμερες να μην καταγράψουν τη διαμαρτυρία από την πολιτική της. Γιατί εκεί τους οδήγησε η στάση των μαθητών και των καθηγητών και των γονέων όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί κρατά ένα χρόνο τα πανεπιστήμια κλειστά, ενώ έχουν ανοίξει τα πάντα. Γιατί φοβάται τις αντιδράσεις των φοιτητών απέναντι στο τερατούργημα Χρυσοχοΐδη Κεραμέως, που και πάλι αναγκάστηκε να το φέρει νύχτα. Για ποιο λόγο ακυρώθηκε η συμμετοχή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο νατοϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ranger. Ακυρώθηκε γιατί οι φοιτητές αγωνίστηκαν και απέτυχαν να μη συμμετάσχει το Πολυτεχνείο και δήλωσαν ότι δεν προσφέρουν την επιστήμη τους στους μακελάριδες. Πώς έσπασε και σπάει κάθε μέρα στην πράξη η προσπάθεια να τσακιστεί η ζωή μας από την αρχή της πανδημίας. Πώς έσπασε στην πράξη η προσπάθεια να μην εορταστεί πέρσι Πρωτομαγιά, να μην εορταστεί το Πολυτεχνείο που τόσο ενοχλεί την πρεσβεία. Γιατί τόσα μέτρα καταστολής, γιατί τόση προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας, γιατί τόση συκοφαντία. Ακριβώς γιατί ξέρουν ότι δεν είναι ανίκητοι, γιατί ξέρουν καλά ότι μόνο εμείς έχουμε το δίκαιο, αλλά και τι σημαίνει λαός αποφασισμένος να παλέψει για το δικαίωμά του να εξουσιάζει τον τόπο του και να ζει ειρηνικά με τους γείτονες λαούς. Γιατί ξέρουν ότι τόσο ο δικός μας λαός, όσο και οι υπόλοιποι λαοί, μπορούμε και θα τα καταφέρουμε να κάνουμε τους εφιάλτες τους πραγματικότητα.